Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα συζητήσουμε απόψε στην εκπομπή μας πολιτικά και πριν παρουσιάσω τον καλεσμένο μας θα δούμε το πρωτοσέλιδο του Κυριακάτικου Έθνους. Αναφέρει λοιπόν μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στην οποία με κορυφαίο τίτλο «Η μεγάλη χρεοκοπία του κομματικού συστήματος», κατάρρευση συγκεκριμένα του κομματικού συστήματος, έχει τρία συγκεκριμένα ποσοστά. Ποια είναι η προσδοκία των Ελλήνων πολιτών για το κομματικό σύστημα, για το πολιτικό σύστημα γενικότερα. 75% λοιπόν των Ελλήνων θέλουν νέο κόμμα, θέλουν να υπάρξουν νέα κόμματα και όχι αυτά που υπάρχουν τώρα. 40% θέλουν οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και 47% θα επιθυμούσαν να κάνει κόμμα ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Παπαδήμος, και να κατέβει στις εκλογές. Κανένας λοιπόν δεν θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή στις 19 Φεβρουαρίου ή κάπου εκεί κοντά με τα υπάρχοντα κόμματα, όπως καταλαβαίνετε, ή ελάχιστη είναι αυτή. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο με τον ιδρυτή ενός νέου κόμματος. Είναι ο κύριος Θάνος Τζίμερος με το κόμμα Δημιουργία Ξανά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κατάγεστε από το Βόλο, είστε γείτονας εδώ στην Λαμία και θέλω να δούμε πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την ενέργεια, να δούμε ποιος είστε, τι κάνετε, με τι ασχολείστε, αν είχατε σχέσεις με κόμματα στο παρελθόν, γιατί ξέρετε κάθε τι καινούριο που γίνεται περνάει από ένα φίλτρο δυσπιστίας, έτσι ο κόσμος λέει τι κρύβεται πίσω από αυτό, ποιος το κινεί, ποιος βάζει τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά και γενικότερα τι μπορεί να θέλει κάποιος που βγαίνει μπροστά και λέει πάμε για κάτι νέο, κάτι καινούργιο, εγώ είμαι αυτός που θα φέρω τη λύση στα προβλήματα. Παράλληλα να πούμε για την διαδικασία και για την κουβέντα που θα κάνουμε ότι είστε ο άνθρωπος που έστειλε την επιστολή στην κυρία Μέρκελ κάπου το Σεπτέμβριο, η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ και κυρίως στο εξωτερικό. Λοιπόν, κύριε Θάνο Τζίμερε, με τι ασχολείστε, τι επαγγελματικά, τι κάνετε καταρχήν? Έχω μια εταιρεία διαφήμισης, επικοινωνίας και εκδόσεων. Είμαι δημιουργικός διευθυντής δηλαδή στην επικοινωνία. Έχω σπουδάσει οικονομικά και μουσική επίσης και εξάσκησα και τα δύο επαγγέλματα. Ξεκίνησα ως καθηγητής μουσικής στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στη Γερμανία όπου έζησα 2 χρόνια. Εκεί έδινα ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας και δίδασκα επίσης. Και τα τελευταία 20 χρόνια είμαι creative director, δημιουργικός διευθυντής δηλαδή στον χώρο της επικοινωνίας. Στο Βόλο πώς σας γνωρίζουν, σαν τι? Στο Βόλο θα με θυμούνται σίγουρα σαν καθηγητή στο Δημοτικό 2. Στο Δημοτικό 2 του Βόλου. Κρατάμε ότι έχετε κάνει 2 χρόνια στη Γερμανία, γιατί αυτό μάλλον θα μας οφείλει και στην κουβέντα παρακάτω. Και πολιτικά, όλο αυτό το διάστημα, αν πάμε στο Βόλο και ρωτήσουμε, θα μας πούνε ο Θάνος Τζίμερος ήταν μέχρι τώρα τι? Ναι, θα σας πούνε ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη και επειδή είχε πολιτική σκέψη, απήχε από όλα τα κόμματα από την πρώιμη περίοδο που ήταν περίεργο να μην ασχολείσαι με κόμματα. Δηλαδή, διεπίστωσα από πολύ νέος, από φοιτητής, να σας πω ότι δεν γράφτηκα καν στις φοιτητικές παρατάξεις, διότι όταν πήγα στην Ανωτάτη Εμπορική έπαθα πολιτισμικό σοκ βλέποντας τι θα πει κομματοκρατία μέσα στα πανεπιστήμια. Θεώρησα λοιπόν ότι δεν μπορώ να ενταχθώ σε κανένα κόμμα. Πότε πήγατε να σπουδάσετε? Το 78 ήμουν πρωτοετής. Δεν μπορούσα να ενταχθώ σε κανένα κόμμα και διεπίστωσα ότι όσο προχωρούσε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό της μεταπολίτευσης, τα κόμματα γινόταν κανονικές συμμορίες καταλήστευσης του δημόσιου πλούτου και εξυπηρέτησης των προσωπικών ή των παρείστικων συμφερόντων. Σε ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν δεν μπορούσα να ενταχθώ εγώ και δεν μπορούσαν να ενταχθούν και πολλοί άνθρωποι ή κάποιοι που προσπάθησαν να πάνε να το διορθώσουν, να προσφέρουν, απογοητεύτηκαν και έφυγαν.